τιμάτων μας από τη μεσητική προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού λίγες ώρες πριν έρθουν να τον συλλάβουν, καθώς ο Ιούδας θα τον παραδώσει στα χέρια των ανώμων. Διαβάζουμε από τη σελίδα 954, σελίδα 954, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, Ιωταζήτα 6, 17 κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Σελίς 954, Ιωταζήτα 6. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς και το λόγο σου εφύλαξαν, τώρα εγνώρισαν ότι πάντα εσύ μη έδωκα, ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι. Για τους λόγους τους οποίους μη έδωκας, έδωκα, διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Και αυτοί εδέχθησαν και γνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι οι δικοί σου είναι. Και τα αιμά πάντα σα είναι και τα σα αιμά και εδοξάστην εν αυτής. Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλά ούτε είναι εν το κόσμο και εγώ έρχομαι προς εν. Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το όνοματί σου, τους οποίους μη έδωκας, δια να είναι εν καθώς και εμείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ εφύλατον αυτούς εν το όνοματί σου. Εκείνους τους οποίους μη έδωκας εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απολέστη, ημί ο Υιός της απολίας δια να πληρωθεί η γραφή. Τώρα δε έρχομαι προς ε, και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, δια να έχωσι τη χαρά μου πλήρην εν εαυτής. Αμήν. Όταν έφτασε η ώρα, όταν ήρθε δηλαδή η τελευταία βραδιά του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού μαζί με τους μαθητάς του, εκεί έπραξε αυτό το οποίο είχε στην καρδιά του και ήταν κατά το θέλημα του Θεού. Προσευχήθηκε για αυτούς τους οποίους θα εγκατέλειπε. Για λίγο βέβαια, αλλά τους εγκατέλειπε, καθώς ήταν γεγραμμένο θα παταχθεί, θα πατάξουν τον ποιμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Άρα λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους επρόκειτο για λίγο να τους εγκαταλείψει, εκείνο που έπρεπε να κάνει, καθώς θα έμεναν μόνοι τους, δεν θα υπήρχε εκεί για να τους φροντίζει, εκείνο το οποίο έπρεπε να κάνει είναι να προσευχηθεί και να τους αφιερώσει τον πατέρα του. Και αυτή η προσευχή είναι μια ιδιαίτερη προσευχή, είναι η μεσητική, η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού υπέρ των μαθητών του, καθώς λέει: δεν προσεύχομαι για τον κόσμο, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά παρακαλώ για αυτούς τους οποίους μη έδωκας. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε όχι μόνο τι προσεύχεται, πρώτον για ποιους προσεύχεται, προσεύχεται για τους μαθητάς, τι προσεύχεται για τους μαθητάς, αλλά και πώς προσεύχεται, γιατί είναι ο μόνος, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που μπορεί να μας διδάξει πώς να προσευχόμεθα, τι να προσευχόμεθα, για ποιους να προσευχόμεθα και μέχρι πότε να προσευχόμεθα. Το πώς λοιπόν είναι ότι ξεκίνησε με παρησία προς τον πατέρα του, με παρησία να προσευχηθεί. Γιατί είχε αυτή την παρησία? Επειδή ήξερε ότι ο Ιησούς Χριστός δόξασε τον πατέρα του επί της γης, επειδή το έργο το οποίο του εμπιστεύθηκε το ετελείωσε. Το έργο το οποίο του εμπιστεύθηκε ο πατέρας του επί της γης το ετελείωσε και ξέρει ότι με αυτό τον τρόπο δοξάζεται ο αποστέλων αυτών, με το να πράξει ακριβώς, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω, ούτε αφαιρώντας ούτε προσθέτοντας, να πράξει ακριβώς αυτά τα οποία τον διέταξε και για τα οποία τον απέστειλε ο πατέρας, δηλαδή να εκπληρώσει το έργο του πατέρα. Περιττό να πω ότι η μεσητική προσευχή είναι μια προσευχή προς παράδειγμα δικό μας για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης λέει ότι αν έχετε παρησίαν, για να έχετε παρησίαν προς τον Θεό, ώστε να ό,τι ζητάτε να ξέρετε ότι επειδή ακούει θα σας το δώσει, πρέπει να προσεύχεστε κατά το θέλημά του αφενός μεν
και αφετέρου, εκπληρώνοντας την δική του εντολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, να αγαπάτε αλλήλους όπως ο Χριστός μας αγάπησε, μάλιστα όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια. Έτσι λοιπόν με παρησία πλησιάζει τον Πατέρα, ομολογώντας ότι το έργο το οποίο μου εμπιστεύτηκες εγώ το ετελείωσα, και το έργο το οποίο μου εμπιστεύτηκες είναι η ζωή η αιώνιος προς αυτούς τους οποίους μη έδωκας. Και αυτή είναι η ζωή αιώνιος, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είναι κάτι το συγκεκριμένο, δεν είναι κάτι το αόριστο, αλλά είναι κάτι το συγκεκριμένο, να πιστεύσουν, να γνωρίσουν και να πιστεύσουν τον αληθινό Θεό που με απέστειλε και εμένα τον οποίον ο αληθινός Θεός απέστειλε. Και τώρα ερχόμαστε στην κυρίως προσευχή του Κυρίου μας για τους μαθητάς του Χριστού. Πάτερ μου, εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους τους οποίους μη έδωκας. Οι δικοί σου ήσαν και σε με έδωκας αυτούς και το λόγο σου εφύλαξαν. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ιησούς Χριστός, ή μάλλον καλύτερα να δούμε από την αρχή το έργο του Θεού, ο Πατέρας αρχίζει το έργο, το έργο του επί της γης στους ανθρώπους, καθώς ο Πατέρας ελκύει με την αγάπη του τους ανθρώπους προς Αυτόν. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους μία γνώση περί Θεού. Δεν ξέρουν την αλήθεια, δεν ξέρουν λεπτομέρειες, αλλά πάντοτε στην ανθρωπότητα, στην ιστορία της ανθρωπότητος, οι άνθρωποι έστρεφαν το βλέμμα τους προς τα πάνω, λογαριάζοντας ότι υπάρχει Θεός. Μέσα στην αδυναμία τους, εγώ θα έλεγα και μέσα στη συνείδησή τους, υπάρχει αυτή η γνώση περί ύπαρξης Θεού. Για να πάυσει ο άνθρωπος να πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού, πρέπει να συμβούν πολύ σοβαρά γεγονότα διδασκαλίας, νοοτροπίας, και πολύ σπάνια παρατηρείται αυτό το χαρακτηριστικό της αθείας, εκτός από τις έσχατες ημέρες που πλέον η αθεία είναι της μόδας. Το κράτος με τη μεγαλύτερη αθεία στατιστικά λέγεται ότι είναι η Γαλλία και έχει πάνω από 50%. Υπάρχουν άλλα κράτη που έχουν πολύ περιορισμένο ποσοστό, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία έχουν περιορισμένο ποσοστό αθείας. Αμερική περιορισμένο. Σε ολοκληρωτικά κράτη κηρύττονταν και διδάσκονταν η αθεία, χωρίς όμως και πάρα πολύ σοβαρά αποτελέσματα, γιατί επαναλαμβάνω ότι μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου υπάρχει η γνώση της ύπαρξης του Θεού. Ο Θεός λοιπόν πως εργάζεται? Καθώς όλοι οι άνθρωποι στρέφουν το βλέμμα τους προς Αυτόν, τους αποκαλύπτει την αγάπη Του και τους ελκύει. Όταν ο άνθρωπος προσευχηθεί στο Θεό, κοιτάξει το Θεό, ζητήσει το Θεό, τότε ο Θεός το έργο το οποίο κάνει πρώτον είναι να φανερώσει τον Υιό Του το μονογενή, τον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Όταν τον φανερώσει και ο άνθρωπος πιστέψει και επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, σώζεται. Από εκεί και πέρα ο Ιησούς Χριστός αναλαμβάνει το έργο του Θεού στην ανθρωπότητα, στη ζωή των ανθρώπων. Και το πρώτο πράγμα που φανερώνει ο Ιησούς Χριστός είναι ότι ο Θεός, όταν ο άνθρωπος δεχθεί τον Ιησού Χριστόν, έχει ένα καινούργιο όνομα που ποτέ δεν είχε αποκαλυφθεί στην ανθρωπότητα και σε κανέναν δεν έχει αποκαλυφθεί ημείς αυτούς που δέχθηκαν τον Χριστό. Ότι ο Θεός είναι Πατέρας. Πατέρας του ανθρώπου. Και αυτό δεν είναι απλό. Να είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο αιώνιος Θεός, ο δημιουργός των πάντων, να έχει αυτή την σχέση με τον άνθρωπο, την πατρική σχέση, που η πατρική σχέση έχει ένα κύριο και μοναδικό χαρακτηριστικό, την αγάπη. Δεν υπάρχει πατέρας που δεν αγαπάει το παιδί του. Δεν μπορεί να υπάρξει.
Και αυτό αποδεικνύεται ανάμεσα στους ανθρώπους, οι οποίοι είναι φτιαγμένοι κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού, και μέσα από τη συνείδηση των ανθρώπων ή το υποσυνείδητο ακόμη των ανθρώπων που εκδηλώνει την πατρική αγάπη, καταλαβαίνουμε εμείς την πατρική αγάπη του παντοδύναμου Θεού. Ο πατέρας φροντίζει το παιδί του να μην του λείπει τίποτα. Κυρίαρχα, φροντίζει επίσης το παιδί του να είναι σε ασφάλεια και τέλος φροντίζει για το παιδί του να προκόβει, να προοδεύει. Η πατρική δε αγάπη εκδηλώνεται με το να μην μπορεί ο πατέρας να χαλάσει χατήρι στο παιδί του. Ό,τι και αν ζητήσει το παιδί από τον πατέρα, ιδιαίτερα το παιδί το μικρό ή το καλό, αρκεί να είναι προς το αγαθόν και προς τη συμφέρον του παιδιού, ο πατέρας εξάπαντος θα το κάνει. Και το κίνητρο είναι η αγάπη. Επειδή αγαπάει και χωρίς να του ζητήσει του δίνει, και επειδή αγαπάει ο πατέρας το παιδί και όταν του ζητήσει του δίνει. Και αν, λέει η Γραφή, εμείς οι γονείς, οι άνθρωποι πονηριώντες, ξέρουμε να δίνουμε αγαθές δόσεις στα παιδιά μας, δεν θα μεριμνά για αγαθές δόσεις ο παντοδύναμος Θεός ακόμη και για το Πνεύμα Του το Άγιο στους εξητούντας παρά αυτού. Το πιο σημαντική αποκάλυψη που ο χριστιανισμός, ο Χριστός φανερώνει στους ανθρώπους είναι ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μας, ο πατέρας μου. Και όταν το καταλάβει το παιδί αυτό, ο χριστιανός αυτό, ο αδερφός αυτό, όταν καταλάβει τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι πατέρας μου, τότε έχει και μία άλλη ιδιαίτερη σχέση όταν τον πλησιάζει. Τον πλησιάζει με παρησία, με απόλυτη παρησία. Και ξέρει ότι ό,τι και να του ζητήσει, ο Θεός θα του το δώσει. Οτιδήποτε. Όταν πλησιάζεις τον Θεό με την αγάπη του παιδιού προς τον πατέρα, γνωρίζοντας ότι υπάρχει και η αγάπη του πατέρα προς το παιδί. Η πρώτη λοιπόν μεγάλη αποκάλυψη που έκαμε ο Χριστός σε μας είναι ότι ο Θεός δεν είναι ένα μακρινό πρόσωπο, άτεκτο, εκδικητικό, αλλά ο Θεός είναι αγάπη και τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε δεν ελπίδηκε τον Υιό Του το μονογενή, αλλά τον έστειλε στη γη να ταλαιπωρηθεί, να πεθάνει, να ατιμαστεί, να μαζέψει όλες τις αμαρτίες του κόσμου για να σώσει τους ανθρώπους. Και όταν τους σώσει, τότε τους αποκαλύπτεται σαν Θεός αγάπη, αλλά και πατέρας. Υπάρχει πιθανότης ένας χριστιανός να μην το έχει συνειδητοποιήσει αυτό. Για να μην πω ότι οι περισσότεροι από εμάς το ξέρουμε, θα έλεγα εγκεφαλικά και όχι εξ όλης της καρδιάς μας, από όλη την καρδιά μας, όλη τη συνείδησή μας. Γιατί αν υπήρχε αυτή η γνώση, η φοβερή, ότι έχεις πατέρα εδώ επί της γης, τον επουράνιο. Όταν ο άνθρωπος το συνειδητοποιήσει αυτό, τότε παίρνει φωτιά το ταμείο του. Αν συνειδητοποιήσεις, δηλαδή συνειδητοποιήσει ο χριστιανός ότι υπάρχει μια γωνιά που αν πας εκεί και γονατίσεις και επικαλεστείς το όνομα του Ιησού Χριστού για να έρθει η παρουσία του Θεού, πληστείς δε και πληστείς δε και με Πνεύμα Άγιο, τότε αν και δεν τον βλέπεις εκεί μπροστά σου, γεμάτος αγάπη, γεμάτος φροντίδα, γεμάτος προσοχή στα λόγια σου, είναι ο Πατέρας ο Ουράνιος.
Και εάν συνειδητοποιήσεις ότι είναι ο Κύριος πατέρας σου ουράνιος, τότε θα σου αποκαλυφθεί. Αλλιώς δεν αποκαλύπτεται. Θα σου αποκαλυφθεί ο πατέρας σου. Τι σημαίνει αυτό? Πάρα πολλά και στον κάθε έναν από εμάς διαφορετικά πράγματα. Διαφορετικά ο πατέρας, μόνο αν έχεις όμως αυτή την εμπειρία, μπορείς και να το καταλάβεις και να το εννοήσεις και να το ομολογήσεις. Γι' αυτό λέω ότι όλοι ξέρουμε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι πατέρας μας, αλλά όλοι δεν το ξέρουμε τον πατέρα μας. Και όμως θα έπρεπε όλοι να τον μάθουμε, να τον γνωρίσουμε. Πατέρας μας δεν αποκαλύπτεται στην Εκκλησία. Ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας είναι η δύναμη της Εκκλησίας. Ο Πατέρας μας ο Ουράνιος αποκαλύπτεται και ανταποδίδει, αποκαλύπτεται εν το κρυπτό και ανταποδίδει, όταν αποκαλυφθεί εν το κρυπτό, ανταποδίδει εν το φανερό. Βεβαίως το πιο φιλικό πρόσωπο στον άνθρωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το πιο φιλικό, το πιο κοντινό πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ο Κύριος μας λέει ουδείς υπάγει στον Πατέρα ημί διε μου. Άρα διε μου μπορεί όλοι να πηγαίνετε στον Πατέρα. Όπως και ο Πατέρας λέει, κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τον Χριστόν παρά μόνο διε μου. Δηλαδή σε όποιον ο Θεός τον αποκαλύψει. Στην προσευχή του λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι αναφέρεται πρώτον? Σαν να λέει μαθητές μου, πηγαίνετε να γνωρίσετε τον πατέρα σας. Όχι να το ξέρετε από αυτά που σας λένε, όπως είπε ο Ιώβ. Άκουγα λέει για σένα, αλλά τώρα οι εφθαλμοί μου σε είδαν. Μα ήταν δίκαιος, απεχόμενος κακού, ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος ο Ιώβ, τον οποίον εξέλεξε μάλιστα ο Παντοδύναμος Θεός για να αναβαθμίσει τη σχέση του, ώστε να ανοίξει τους οφθαλμούς του Ιώβ να τον δούνε, να τον δει. Και ήταν πολύ επώδυνος ο τρόπος για να αποκαλυφθεί ο πατέρας τον Ιώβ, ο Θεός τον Ιώβ. Ενώ σε εμάς αδερφοί αγαπητοί είναι πολύ απλός ο τρόπος. Τόσο απλός που πολλές φορές τον προσπερνάμε, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Με τα εύκολα πράγματα δεν ασχολούμεθα, ασχολούμεθα περισσότερο. Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου, με τα δύσκολα. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρεις το εδάφιο που λέει η Γραφή. Εισέλθε στο ταμείο σου, κλείσε την πόρτα. Γι' αυτό είναι πνευματικό το κλείσε στην πόρτα. Δηλαδή πραγματικό αλλά και πνευματικό. Αν κλείσει την πόρτα, ποτέ να μην προσεύχεστε με ανοιχτές τις πόρτες. Κλείσε την πόρτα. Γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού, το λέει ο Χριστός. Και ό,τι λέει ο Χριστός, δεν ξέρουμε αδερφοί αγαπητοί στον πνευματικό κόσμο πόσο δύναμη έχει, αλλά έχει. Και εκεί γονάτισε και βάλε σκοπό της προσευχής σου δια του Ιησού Χριστού να πλησιάσεις τον Πατέρα για να σου αποκαλυφθεί εν το κρυπτό και να σου ανταποδώσει εν το φανερό. Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να σου συγχωρέσει ο Πατέρας όλες τις αμαρτίες. Γιατί μέγα χώρισμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων, Θεού, Πατρός και ανθρώπων, οι αμαρτίες μας. Γι' αυτό απαραίτητα
Θα εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, τις πολλές και τις μεγάλες και τις σοβαρές και τις μικρές. Θα ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού να μας πλύνει, να μας αγιάσει και να μας καθαρίσει από πάσης αμαρτίας. Και δεν θα πλησιάζουμε τον Πατέρα αν προηγούμενα δεν συγχωρήσουμε όλους τους αμαρτάνοντας ημάς. Όλους. Και μάλιστα με μία συγχώρεση τέλεια. Και ποια είναι τέλεια η συγχώρεση? Αυτή που περιέχει αγάπη. Την αγάπη του Θεού Πατρός που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Και εκδηλώνεται όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια, καθώς ο άνθρωπος που πλησιάζει το Θεό προσεύχεται για όλους αυτούς που έχουν κάτι εναντίον του ή αυτός έχει κάτι εναντίον τους, ο Θεός να τους ευλογήσει πολύ και μάλιστα πιο πολύ από αυτόν. Ναι. Και τότε όχι μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, αλλά και ο Πατέρας μας ο Ουράνιος μας συγχωρεί όλες μας τις αμαρτίες, ώστε τώρα πια μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Και θυμηθείτε, σκοπός μας είναι να μας αποκαλυφθεί. Και μπορούμε να τον πλησιάσουμε πώς? Δια του Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Με πίστη. Είναι γραμμένο, Κύριε, ότι δια του Ιησού Χριστού, ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να με φέρει στο θρόνο της χάριτός σου. Και όταν το κάνεις μια, δυο, τρεις φορές, ώστε να αυξηθεί και η πίστη σου, να αυξηθεί η αγάπη σου, η αφιέρωσή σου, η εξήτησή σου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Να φανερωθεί η εξήτησή σου ότι πράγματι εξητάς να σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας. Και σε μία από τις προσευχές σου, τις λίγες ή τις πολλές, θα καταλάβεις και εσύ τι σημαίνει «μου αποκαλύφθηκε ο Πατέρας». Και επαναλαμβάνω, διαφορετικό τρόπο χρησιμοποιεί ο Θεός για τον καθέναν, αλλά η βεβαίωση είναι από το Θεό στον άνθρωπο. Και τότε, ό,τι και αν ζητήσεις από τον Πατέρα τον Ουράνιο, θα σου το ανταποδώσει στο φανερό. Ιδιαίτερα να δώσουμε προσοχή στη λέξη ανταποδώσει. Τι σημαίνει ανταποδώσει? Θέλει να του δώσεις. Τι έκανε ο Χριστός? Προσέφερε δεήσεις και οικεσίες τον καιρό της σαρκός αυτού. Και ο Πατέρας ανταπέδιδε στην προσφορά των δεήσεων και των προσευχών, αποκαλύπτοντάς του το θέλημά του. Γιατί πήγαινε κάθε βράδυ ο Ιησούς Χριστός και προσευχότανε? Για να το αποκαλυφθεί ο Πατέρας. Για να πάρει από τον Πατέρα δύναμη, οδηγία, εντολή, ό,τι χρειαζότανε. Φανέρωση, κατεύθυνση. Και αν ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, είχε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να σου αποκαλύπτει το Πατέρας και να προσεύχεται και να προσεύχεσαι και να σ' ακούει, πόσο μάλλον πολύ περισσότερο εμείς το χρειαζόμαστε, αδερφοί. Να γνωρίσουμε αυτό που λέει ο Χριστός: «Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους τους οποίους μη έδωκας». Τι εφανέρωσες? Τον Πατέρα. Δεν μπορούσαμε μόνοι μας να μας αποκαλυφθεί και να τον ανακαλύψουμε? Τίποτα. Μόνος το άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πόσο μάλλον να το αποκαλυφθεί ο Πατέρας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνει ο Χριστός, μας διαβεβαιώνει με το Λόγο του, είναι να μας αποκαλύπτει τον Πατέρα. Και εμείς το προσπερνάμε θεωρώντας το ότι είναι κάτι το δεδομένο. Δεν είναι κάτι το δεδομένο. Είναι κάτι που είναι αποτέλεσμα της εκδίκησης, της εξήτησης. Γι' αυτό και υπάρχει ανταπόδοση από τον Πατέρα.
Εάν δεν δώσεις, τι να σου ανταποδώσει? Και τι δίνουμε? Τις οικεσίες μας και τις δεήσεις μας, την πίστη μας, την εξήτησή μας. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πάσο προσερχόμενος προς τον Πατέρα πρέπει να γνωρίζει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης, δηλαδή ανταποδίδει, δηλαδή δίδει μισθό, και μισθό δίδει κάποιος στον εργαζόμενο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό ο χριστιανός, ιδίως στις έσχατες δύσκολες αυτές οι μέρες, να επιδιώκει, εξητώντας την αποκάλυψη του Πατέρα, άρα και την ανταπόδοση. Συνεχίζει λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός: «Σε αυτούς που φανέρωσα εγώ το όνομά σου», είναι δική σου, δεν είναι δική μου, «εσύ μου τους έδωσες, για αυτούς θα προσευχηθώ». Για ποιους όμως? «Σε αυτούς που μου έδωσες, γιατί ήταν δική σου, αλλά εφύλαξαν το λόγο σου». Να λοιπόν τώρα, για ποιους προσεύχεται ο Χριστός? Για αυτούς που ο Πατέρας τους διάλεξε, τους έκανε δικούς του, τους έδωκε στον Ιησού Χριστόν. Ο Ιησούς Χριστός τους φανέρωσε το λόγο του, πρώτο σημείο του οποίου είναι ότι ο Θεός είναι Πατέρας σου, παιδί μου. Εφύλαξαν το λόγο σου, γι' αυτό και για αυτούς, μόνο για αυτούς προσεύχομαι. Ξέρετε αδερφοί τι θα πει, πόσο σημαντικό είναι να προσεύχεται ο Χριστός με παρησία προς τον Πατέρα για μας, επειδή φυλάμε το λόγο του. Να το ξαναπώ. Όταν προσεύχομαι εγώ για ένα παιδί μου, λέω παραδείγματος χάρη, ο οποίος είναι σε παράβαση, δεν έχω παρησία. Και τι λέω? Συγχώρεσέ τον, Κύριε. Λάθος κάνει. Μην το λαμβάνεις υπόψη σου. Διόρθωσέ τον. Όταν όμως προσεύχομαι για ένα παιδί μου, που το βλέπω ότι φυλάει το λόγο του Θεού, ότι μένει στο θέλημα του Θεού, έχω παρησία. Κύριε, δούλος σου είναι. Φυλάει το λόγο σου. Είναι τύπος μέσα στην εκκλησία. Αγόρι, κορίτσι, δεν έχει σημασία. Ή όταν προσεύχομαι για τη γυναίκα μου, αν η γυναίκα μου είναι ελαφριά, στα πνευματικά εννοώ, λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, αποκάλυψε της το θέλημά σου. Δεν κατάλαβε ακόμη. Όταν όμως είναι μέσα στα πνευματικά, τότε λέω, δούλη σου είναι, Θεέ μου. Ελέησε τη, βοήθησε τη, ευλόγησε τη. Δεν είναι δηλαδή να έχω εγώ παρησία για τον εαυτό μου, αλλά πρέπει να έχω και παρησία για αυτόν προς τον οποίο με συτεύω, πράγμα το οποίο κάνει ο Χριστός. Έχω παρησία, Πατέρα. Δική σου ήταν, μου τους έδωκας, αλλά φύλαξαν το λόγο σου. Τώρα μπορώ να τους επλησιάσω. Και επειδή φύλαξαν το λόγο σου, εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι. Γνώρισαν ότι όλο το έργο μου είναι έργο Θεού, λέει ο Ιησούς Χριστός. Όλο το έργο μου, ό,τι κάνω, ό,τι έχω, ό,τι είμαι, όπου πηγαίνω, ό,τι λέω, δεν είναι δικά μου, αλλά είναι δικά σου, Πατέρα. Και αυτά τα γνώρισαν επειδή φύλαξαν το λόγο σου. Έχουν αποκάλυψη. Επειδή φύλαξαν το λόγο σου, δεν έχουν μόνο αποκάλυψη ότι είσαι ο Πατέρας τους, αλλά επειδή τους αποκαλύπτεσαι, και έχουν αποκάλυψη και του έργου μου, λέγει ο Ιησούς Χριστός. Βεβαίως το ίδιο ισχύει και για μας. Είναι μεγάλη η δουλειά. Το παιδί μου, λέω παράδειγμα, να ξέρει ότι ό,τι κάνω είναι το έργο του Χριστού.
Αυτό είναι αποκάλυψης για το παιδί μου και είναι παρησία για μένα. Παρησία για μένα γιατί φυλάει το Λόγο του Θεού και έχει αυτή την αποκάλυψη. Παρησία για μένα ενώπιον του Θεού γιατί ζητάω κάτι το θέλημά Του. Και είναι μια ευλογημένη ενότητα που μόνο ο Θεός μπορεί να την κάνει διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου μέσα από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό αυτό πώς λέγεται? Ενότητα πίστεως. Και πώς έρχεται η ενότητα πίστεως μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους? Με το Λόγο του Θεού, με τις διακονίες του Θεού. Και κάθε μία διακονία έχει το δικό της έργο και τη δική της δόξα. Ο Απόστολος, παραδείγματος χάρη, η δόξα του είναι η θυσία, θυσιάζει τον εαυτό του, δεν λογαριάζει τον εαυτό του. Ο προφήτης έχει τη δική του δόξα. Η δόξα του προφήτη είναι η ταπείνωσης. Ο διδάσκαλος έχει τη δική του δόξα, να εκτελεί και να διδάσκει. Γιατί αν διδάσκει χωρίς να εκτελεί είναι άδοξος. Ο Ευαγγελιστής έχει τη δική του δόξα, αγαπάει τις ψυχές που ευαγγελίζει. Και ο ποιμένας έχει τη δική του δόξα, που είναι η υπηρεσία, υπηρετεί τους αδελφούς. Και όλοι αυτοί συγκεντρώνουν τη δόξα του Θεού και εργάζονται για τον καταρτισμό των Αγίων, για το έργο της διακονίας και για την οικοδομή της Εκκλησίας. Και αυτή είναι η ενότητα της πίστεως, που όλα στηρίζονται σε μία λέξη. Δική σου είναι, μου τους έδωσες, αλλά εφύλαξαν το λόγο μου. Γι' αυτό αν σε κατηγορούνε ότι επειδή φυλάτης το λόγο του Θεού είσαι αυστηρός, πράγμα το οποίο θα τα ακούσεις πολλές φορές, εσύ να λες η υπακοή δεν είναι αυστηρότης, είναι ευλογία. Αν σε κατηγορήσουν ότι επειδή ορθοτομείς το λόγο του Θεού είσαι αυστηρός, μη στενοχωριέσαι, θα λες η ορθοτόμησης είναι χάρις Θεού. Και αν σε κατηγορούν γιατί ορθοποδείς, πράττεις τον ορθοτομημένο λόγο του Θεού, μη στενοχωριέσαι, δεν είσαι αυστηρός, αλλά αυτό είναι δόξα Θεού στη ζωή μας. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Ιησούς Χριστός ξέρει για ποιους προσεύχεται, ξέρει πώς προσεύχεται, ξέρει τι προσεύχεται, ξέρει για ποιους λόγους προσεύχεται αυτά που προσεύχεται. Ξαναδιαβάζω το 7. Τώρα λοιπόν, επειδή εφύλαξαν τους λόγους σου, γνώρισαν ότι όλα σου όσα έχω, εσύ μου τα έδωσες και δικά σου είναι. Δικό σου είναι το έργο, δική σου είναι η ζωή, δική σου είναι η αποστολή, δικά σου είναι όλα όσα κάνω, έχω, λέγω. Δεν τα κάνω από μόνος μου, εσύ είσαι αυτός που τα κάνεις. Γιατί? Διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Εφύλαξαν το λόγο σου, έχουν αποκάλυψη, γνωρίζουν ότι όλο το έργο μου, του Ιησού Χριστού, όλο το έργο της Εκκλησίας είναι δικό σου. Γιατί? Γιατί εγώ τους έδωσα τους λόγους τους οποίους μη έδωκας. Δεν τους έδωκα δικούς μου λόγους. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μέγα μυστικό του ευλογημένου πατέρα συζύγου του, της συζύγου, το ευλογημένο μυστικό του ανθρώπου του Θεού, του δούλου του Θεού, στο έργο του Θεού. Να δίνεις αυτά που ο Θεός σου δίνει μέσα από τα λόγια σου και την ομολογία σου.
Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, ποτέ δεν λέω περισσότερα από όσα έκαμε ο Θεός στη ζωή μου, αλλά όσα έκαμε, αυτά σας λέω. Τους λόγους τους οποίους μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Το αποτέλεσμα, μέγα και θαυμαστό. Αυτοί εδέχθησαν ότι τα λόγια τα οποία τους έδωκα, μου τα έδωκας εσύ. Με αποτέλεσμα εγνώρισαν, πάλι αποκάλυψη, μεγαλύτερη και ιδιαίτερη αποκάλυψη, ότι παρά σου εξήλθον. Επειδή έδωκα τους λόγους που μη έδωκας σε αυτούς, και αυτοί, επειδή υπάρχει προϋπηρεσία του Πατέρα, επειδή υπάρχει όλα όσα είπαμε περί Πατρός, περί το λόγο του εφύλαξαν κλπ. Εγνώρισαν, αφού εδέχθησαν το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, άρχισε ο Λόγος του Θεού να ενεργείται στη ζωή τους. Αφού δέχθηκαν ότι τα λόγια του Ιησού Χριστού είναι λόγια Θεού, ο Λόγος του Θεού άρχισε να ενεργείται στη ζωή τους. Και ενεργείται με αποκάλυψη. Ποια αποκάλυψη? Του ποιος είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Οι άνθρωποι λένε ένας προφήτης, ένας μύστης, ένας οτιδήποτε. Εσείς λέει τι με λέτε? Εμείς λέμε, λέει ο Πέτρος, είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αυτό δεν στο αποκάλυψε σάρκα και αίμα άνθρωπος, αλλά ο Πατέρας μου ουράνιος. Γιατί? Γιατί τους λόγους τους οποίους μη έδωκα, σας έδωκα. Και αυτοί τους εδέχθησαν σαν Λόγο Θεού. Ο Θεός ενήργησε και είχαν αποκάλυψη. Ότι ο Ιησούς αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και εμείς αυτή την αποκάλυψη την έχουμε, αλλά όχι όσο πρέπει να την έχουμε. Εγνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον. Ότι ο Ιησούς, γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς είναι ο μονογενής Υιός του Θεού και ο πρωτότοκος των νεκρών Υιός των ανθρώπων. Αλλά άλλο γνωρίζουμε εξακοής, και άλλο γνωρίζουμε εκπείρας. Όταν σου αποκαλύπτεται ο Πατέρας, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να σου στείλει τον Υιόν του, το μονογενή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή τι ξέρεις? Ξέρεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τον επικαλέστηκες, τον εγνώρισες, σε σώσε ο Πατέρας επειδή τον επικαλέστηκες, έγινες παιδί του Θεού. Αλλά τώρα είναι απαραίτητο δια Πνεύματος Αγίου να γνωρίσεις τα βάθη του Θεού. Γνωρίζοντας τα βάθη του Θεού, το πρώτο πράγμα που σου αποκαλύπτεται είναι ότι ο Θεός σου έστειλε τον Υιόν του, το μονογενή, το Λόγο του, τον Άγιο, τον αληθινό Θεό στη ζωή σου. Ο Λόγος του Θεού εξήλθε προς εσένα. Ο Λόγος του Θεού, ο αληθινός Θεός, εν αρχή το Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός το Λόγος. Αυτός ο Λόγος εστάλει από τον Πατέρα σε σένα. Και τι συμβαίνει? Αλληλούια. Αλληλούια. Δεν περιγράφεται με λόγια. Να έρθει ο Λόγος του Θεού, όπως λέει, εγνώρισαν ότι παρ' εσού εξήλθον. Να έλθει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός, σε σένα. Να σε διδάσκει. Να τον γνωρίσεις. Να το πω πιο απλά. Αυτό που γνωρίσαμε, αδελφοί, είναι ο Ιησούς Χριστός ο άνθρωπος.
και είναι μεγαλείο και είναι θαύμα και είναι υπέροχο, γιατί δι' αυτού σωθήκαμε. Αλλά ο Ιησούς Χριστός θέλει να γνωρίσουμε τον Πατέρα Θεό και το Λόγο Θεό, και να το γνωρίσουμε σαν πρόσωπα. Είναι ένας Θεός, αλλά είναι διαφορετικό πρόσωπο. Και μπορείς, αν και δεν το καταλαβαίνουμε, όταν το διάβαζα, το ότι δεν το καταλαβαίνεις δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το ζητήσεις. Το ότι δεν καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα δεν σημαίνει ότι δεν τα ζητήσαμε. Αντιθέτως, σημαίνει ότι όταν τα ζητήσαμε, μας αποκαλύφθηκαν. Δεν μπορούσα εγώ να καταλάβω πως ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και τι είναι αυτό και τι γίνεται? Πότε το κατάλαβα? Όταν το έλαβα. Όταν το έλαβα, λέω, όπε, εδώ ξέρω τι σημαίνει Πνεύμα Άγιο. Έρχεται ο Παράκλητος στο τρίτο πρόσωπο και κατοικεί μέσα μου. Και τώρα ξέρω. Και όταν μιλάω ξένες γλώσσες, δεν λέω όπως λένε οι άνθρωποι, μπας και τρελάθηκα. Αλλά τι λέω? Πω, πω, Παράκλητος προσεύγεται για μένα. Γι' αυτό μιλάω γλώσσες, για να οικοδομούμε. Δεν τα καταλάβαινα. Το ότι όμως δεν καταλαβαίνεις κάτι δεν σημαίνει ότι σταματάς να το ζητάς. Αντιθέτως, επειδή δεν το καταλαβαίνουμε, το ζητάμε για να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε. Και αφού εγνώρισαν ότι παρά σου εξήλθον, επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Αλληλούια. Επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας, και εδώ είναι τώρα καιρός να ελέγξουμε την πίστη μας. Να ελέγξουμε τι πιστεύουμε. Βεβαίως ο Ιησούς Χριστός είναι ο αμνός του Θεού που ήρθε να σηκώσει τις αμαρτίες μας. Και πιστέψαμε και το γνωρίσαμε. Βεβαίως ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, επικαλεστήκαμε και συγχωρεθήκανε. Βεβαίως ο Ιησούς Χριστός αναισθήθη από τον Πατέρα Θεό για τη δικαίωσή μας, γιατί τον επικαλεστήκαμε και μας δικαίωσε. Αλλά τώρα ο Θεός θέλει, ο Ιησούς Χριστός θέλει στην τελευταία του προσευχή, που την έκανε όταν επί 3,5 χρόνια τους δίδασκε, και δεν την έκανε στη μοναξιά του με τον Πατέρα να τα πούμε οι δυο μας για να τα ακούσει ο Πατέρας, αλλά την έκανε ενώπιον για να την ακούσει και ο Πατέρας, αλλά ιδιαίτερα οι μαθητές του. Και ήταν τόσο λεπτομερός περιγεγραμμένη η τόσο λεπτομερός εκτελεσμένη η προσευχή προς τον Πατέρα, και τόσο σημαντικό ήταν που την έδωσε αποκάλυψη ο Χριστός στον Ιωάννη και έγραψε το Πνεύμα το Άγιο στην προσευχή, την προσευχή αυτή, όχι μόνο για να την ακούσουν τότε οι μαθητές, αλλά για να την ακούμε και να τη διαβάζουμε σήμερα κι εμείς. Τι θέλει δηλαδή ο Χριστός? Πρώτα να μας αποκαλύψει και να γνωρίσουμε τον Θεό, τον Πατέρα, με προσωπική γνωριμία. Να φυλάξουμε το Λόγο Του για να μας δώσει αποκάλυψη για τον Ιησού Χριστόν, ότι όλα όσα είναι δεν είναι δικά Του, αλλά είναι του Πατέρα Του. Και με αυτή την αποκάλυψη να μας μιλήσει ο Χριστός το Λόγο Του, όχι το δικό Του, το Λόγο που πήρε από τον Πατέρα, ώστε εμείς πρώτον να δεχθούμε τα Λόγια Του, δεύτερον να γνωρίσουμε ότι ο Υιός του ομονογενής εξήλθε από τον Πατέρα και μπορεί να έρθει σε μένα, ο Λόγος του Θεού, ο Θεός, να έρθει σε μένα, και να πιστέψουμε
ότι αυτός ο λόγος που θα έρθει σε μένα είναι απεσταλμένος του Πατρός. Δηλαδή ο Πατέρας μπορεί, θέλει, και αυτό μας το αποκαλύπτει μόνο ο Χριστός, να σου στέλνει, όχι μόνο να σου αποκαλύπτει το πρόσωπό του και την πατρική του ιδιότητα, αλλά να σου στέλνει και το μονογενή του, το λόγο του στη ζωή σου. Να σε διδάσκει, να σε ζωοποιεί και να δοξάζεται. Μια τέτοια πίστη επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Αμήν.